Εντυπωσιάστηκε από την έκθεση Κοιμηλίων ο γνωστός σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου από την ξεναγό Αθηνά Σφακάκη και την επιμελήτρια της έκθεσης Στέλλα Νιεσιώτη. Τι μου άρεσε εδώ πέρα είναι όλη η ιστορία αυτής της τραγικής περίοδου του ελληνισμού, της καταστροφής, της εκστρατείας και της καταστροφής. Είναι η τραγικότερη στιγμή της ιστορίας του ελληνισμού. Αυτό που μαθαίνουμε τώρα και αυτό που μάθαμε εμείς στη διάρκεια όλης αυτής της έρευνας που κάναμε για το Κόκκινο Ποτάμι και Κόκκινο Ποτάμι συνέχεια, μέσα στην ιστορία που ταξιδέψαμε, μέσα στην ιστορία αυτή, μάθαμε ένα πράγμα, ότι δεν μάθαμε τίποτα. Αυτός ο διχασμός, αυτή η αρχιφιλία, να θες να είσαι εσύ και μόνο το συμφέρον, η δύναμη, η εξουσία, δεν είναι ανάλογη την προσέξη στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη ζωή. Πρόκειται για την έκθεση με τίτλο 1923-2023 Ένας αιώνας, μια κοινωνία, Ηράκλειο, ο τόπος που μας ένωσε, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την υπογραφή της Συνθήκης Λοζάνης για την ανταλλαγή των πληθυσμών. Οι πρόσφυγες ερχόμενοι εδώ έφεραν και διατηρούν μέχρι και τις μέρες μας τις μνήμες των πατρίδων τους, όσο υπάρχουν στην ψυχή, στο πνεύμα και στην καρδιά και στο λόγο και στη σκέψη. Οι πατρίδες δεν είναι χαμένες πατρίδες. Την έκθεση έχουν επισκεφθεί πάνω από 8.000 πολίτες, με τα κοιμήλια να ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της τραγικής εκείνης περίοδου, την καθημερινότητα, τις παραδόσεις των προσφύγων και την προσφορά τους σε πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Σαν αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης θα πρέπει να τονίσουμε και τη συνεργασία των σωματείων, των μικρασιατικών συλλόγων, των συλλόγων Ποντίων και Ανατολικής Θράκης, με βάση την οποία συνεργασία καταλήξαμε στο να δημιουργήσουμε μία ομάδα. Η σκέψη μας είναι να δημιουργηθεί μία ομάδα για να γίνει μία καταγραφή όλων των κοιμηλίων που υπάρχουν στα σπίτια των ανθρώπων. Ο Μανούσος Μανουσάκης ταξίδεψε πίσω στον χρόνο μέσα από το θησαυρό των κοιμηλίων που απαρτίζουν την έκθεση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική δραματική σειρά «Κόκκινο Ποτάμι, η συνέχεια». Συνέχεια ακούμε στη τηλεόραση, οι πολιτικοί αρχηγοί διαστραβώνουν τα ξύφη τους, αλλά δεν τους είδαμε ποτέ να κάθονται να κουβεντιάζουν, να βρουν μια λύση σε ένα πρόβλημα, παρά να εκτοξεύουν συνθηματολογικές εκφράσεις ο ένας τον άλλον ανεφουσίας. Και κάναμε αυτή τη σειρά, το Κόκκινο Ποτάμι συνέχεια, για να μάθουμε αυτό το κομμάτι, να θυμηθούμε την ιστορία μας, να δούμε ότι η ιστορία είναι δάσκαλος για το μέλλον. Βρισκόμαστε στο κέντρο συγκλονιστικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων και εμείς ασχολιόμαστε με το τίποτα. Δηλαδή, το να ξέρουμε την ιστορία θα μας βοηθήσει να προλάβουμε τα επερχόμενα κακά ή να προβλέψουμε και τα καλά.